ημών η αγνή και άκραντος παρθένος, του Θεού να πράσου πλησάσα, πρέσβε με υπέρ του σωμήνε τα ψυχά των δούλων σου. Ελέησου μας ο Θεός, κατακομένα ελεός σου, Θεό μετά σου επάρχουσον και ελέησου. Έτσι θεότετα υπέρ αιωνίας, μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως, τον εν της ιερής ημών αγώσιν υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευκλεός αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ τους η κορυφήνε αυτής, παν κλημέλη με εκούσιον και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάχυτας ψυχάς αυτών έντρα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού της Βασίλης. Ξεκάθαρο όχι. Ένα όχι που είπε όχι μόνο ένας μεταξάς, αλλά ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Ήδη από τις πρώτες ώρες που έγινε αυτός ο πόλεμος, ένα ανθρώπινο ποτάμι ξεχύθηκε στους δρόμους της Αθηνικής Πρωτεύουσας του Νέου Μεγάλου Πόλεμου, ατενίζοντας ελληνικές σημαίες. Ένας λαός μεθυσμένος από το αθάνατο και σύντομο σύνολο από τον Αφέλη, όπω είπε ο Παναμά, ανακάλυψε το ότι μέσα του είναι μηνιάκα, όπω συμπτώνει ο Άγγελο Τεωτάκη. Ήδη από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, από κάθε γωνιά της ελληνικής γης, από την περίφημα του Παναγού του Βολή ως το ακριβικό μεσόγειο και από την εκκλησική γη με την Αζάρη ως την αρχαία της Κρήτης και της συνέχειας της Κρήτης. Αυτές τις αγκαλμένες αυτοχρόνες και φανάνε μορφές που ζαλώθηκαν τα κλωμακικά και το πόδιο των γόνων.